Ευκλήδη Τσακαλώτος, όπως ακούσατε, για να κάνω και την διερμηνία των όσων είπε, για το πλατή κοινό, το μη μεμοιημένο στους κωδικούς της αριστεράς στην Ελλάδα, τα ρίχνει στον Τσίπρα. Πρώτα τα ρίχνει στον Τσίπρα και μετά στον Κασελάκη. Γιατί λέει ότι τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν τώρα και φαίνονται τώρα, έχουν ξεκινήσει από πολύ πίσω. Μίλησε λοιπόν για τα προβλήματα της κυβερνησιμότητας, μίλησε για τις νοοτροπίες που καλλιεργήθηκαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για λαϊκισμό όπως τον ορίζει αυτός και ούτω καθεξής. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Δεν αρνούμε ότι ο κύριος Τσακαλώτος έχει και τη δική του αυταξία, τη δική του προσωπική αξία δηλαδή, ότι έχει μια πορεία, μια διαδρομή και στον ακαδημαϊκό χώρο και στον επιστημονικό και στον πολιτικό. Σε καμία περίπτωση. Δεν το αρνούμε. Ένα πράγμα όμως είναι δεδομένο, ότι ο κύριος Τσακαλώτος υπήρξε πολιτικός ευεργέτης του κύριου Μητσοτάκη, διότι στίβοντας τη μικρομεσαία τάξη και λιώνοντας τους μικρομεσαίους στην Ελλάδα με την υπερφορολόγηση, με τη φορομπηχτική του πολιτική, άφησε ταμείο στο Μητσοτάκη το 2019 37 δισεκατομμύρια. Πάνω σε αυτό το δημοσιονομικό χώρο βασίστηκε έξυπνα από την πλευρά του ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης για να δίνει, τα επιδόματα στη συνέχεια, την εποχή της πανδημίας και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν να μην το ξεχνάμε, αριστερός, αλλά το ταμείο με την υπερφορολόγηση το άφησε στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Πάμε τώρα στα των ελευθέρων επαγγελματιών που αυτή τη στιγμή καίνε τον κόσμο. Έχουν ανάψει φωτιά. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε. Δεν ξέρω με τι μούτρα αυτοί οι οποίοι μας χτυπάγαν την πλάτη στο κίνημα της γραβάτας τότε που ο κ. Τσακαλώτος και η παρέα του με τον κ. Κατρούγκαλο μας κυνήγαγαν για να μας πάρουν από φόρους και τις φορές το 80% του εισοδήματός μας. Με τι μούτρα θα μας κοιτάνε τώρα σήμερα όταν τα μέτρα του κ. Χατζηδάκη είναι χειρότερα από τα μέτρα του κ. Κατρούγκαλο. Γιατί τότε οι πιο μικροί δικηγόροι πληρώναν λιγότερες ασφαλιστικές φορές. Σωστό. Και φάγανε τους μικρούς και τους μεσαίους και, τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Σε αυτό έχετε δίκιο. Τώρα αυτό το μέτρο χτυπάει αυτούς που είναι από 9 χρόνια για πάνω, τους νέους δικηγόρους που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τους νέους επαγγελματίες. Και αυτό το μέτρο είναι οριζόντιο, άδικο και μαζί με τους φοροφυγάδες χτυπάει για τους αμάχους. Και οι φοροφυγάδες είναι λίγοι, οι άμαχοι είναι χιλιάδες. Ταυτίζει και παρουσιάζει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες φοροφυγάδες. Ενώ είναι προφανές ότι υπάρχουν μητέρες οι οποίες μεγαλώνουν παιδιά και δηλώνουν, κάνουν 2-3 δικαστήρια το χρόνο για να μπορεί να έχουν την ασφαλιστή τους κάλυψη. Υπάρχουν συνταξιούχοι που συνεχίζουν να επαγγέλλονται και κάνουν 2-3 μεροκάματα ή 2-3 γραμμάτια στο σύλλογο για να μπορούν να έχουν την ασφαλιστική τους κάλυψη. Υπάρχουν παιδιά που κάνουν πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό ή εδώ και τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν επάγγελμα και αυτά θεωρούνται φοροφυγάδες. Υπάρχει το 33% των ελευθέρων επαγγελματιών που είναι σήμερα σε ρύθμιση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εφορίας και ΕΦΚΑ πληρώνουν δηλαδή δόσεις, 120 δόσεις, και αυτοί δεν έχουν ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα. Ο φοροφυγάς θέλει και ασφαλιστική ενημερότητα να έχει και φορολογική για να κάνει τις δουλειές του. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν. Σήμερα με τα στοιχεία που δημοσιεύουμε, 12.977 δικηγόροι, 13.000 δικηγόροι μέσα στην πανδημία δήλωσαν έδρα το γραφείο στο σπίτι τους, γιατί δεν είχαν να πληρώνουν τον νίκη, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα και το νερό στο γραφείο τους. Αυτοί είναι φοροφυγάδες τώρα για τον κύριο Χατζηδάκη, που δεν έχουν να πληρώσουν το... Αυτή είναι η φτωχοδιάβολη της δικηγορίας και του ελεύθερου επαγγελματία, τους οποίους έχει στοχοποιήσει ο κ. Χατζηδάκης, δεν έχει δικηγορήσει και μια μέρα στη ζωή του, δεν ξέρει και πού είναι τα δικαστήρια, δεν ξέρει πώς γίνεται το μεροκάματο. Τα είχε όλα έτοιμα το παιδί του κομματικού Σωλήνα, που έπαιρνε τις κομματικές και κυβερνητικές αποζημιώσεις και ζει τόσα χρόνια πλουσιοπάροχα διαμέσου κομματικής του εντάξεως. Και έρχεται να μιλήσει στους καθημερινούς συναδέλφους, οι οποίοι δικηγορούν και προσπαθούν να βγάλουν τη μέρα τους, να πληρώνουν τα ενίκια στο κοινό χρηστά τους ή αν δεν έχουν τα σπίτια τους και τις δόσεις δανείου τους, και τους ονοματίζει αυτούς όλους συλλήρδη φοροφυγάδες. Με μια αμετροεπή επίθεση κατά δικαίων και αδίκων, αυτοί που σας θυμίζω είχαν βάλει κατά των αντικειμενικών κριτήριων του Γεννηματά και του Τσοφόλα, χαρακτηρίζοντάς τους τότε ότι χτυπάγανε με οριζόντια μέτρα τη μεσαία τάξη. Οι ίδιοι τώρα γίνονται φωνή τη μεσαία τάξη. Δεν μου λέτε, γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή, γιατί κάνει αυτή την κολοτούμπα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ προεκλογικά
Είχε υποσχεθεί άλλα πράγματα, φοροελαφρύνσεις από τη φορολέλαπα του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και ψηφίστηκε μαζικά από τους μικρομεσαίους στις εκλογές του 2019. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ότι σε μια καπιταλιστική οικονομία, σύμφωνα με τα δικά τους φιλελεύθερα δόγματα, υπάρχουν επιχειρήσεις που μια χρονιά έχουν κέρδη και την άλλη ζημίες. Έτσι. Γιατί δεν φορολογούν τις κερδίες? Το είπα και πριν. Δηλαδή, μια εταιρεία δικαιούται να έχει ζημίες σε διάφορες χρήσεις της και να μην φορολογείται. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν δικαιολογείται να έχει ζημίες? Ναι, και αν εγώ ένα χρόνο έχω έσοδα και τον επόμενο δεν έχω, θα φορολογηθώ τον επόμενο σαν να έχω. Αυτό ακριβώς. Ενώ δεν έχω. Ενώ δεν είμαι ευρωφυγάς, γιατί τον προηγούμενο είχα λεφτά. Αλλά τον επόμενο χρόνο δεν είχα δικαστήρια, δεν είχα δουλειά και έπεσαν τα έσοδά μου. Αυτό το πράγμα τεκμηρεύεται. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί είναι οι επιταγές, όπως ξέρετε, των ευρωπαϊκών θεσμών, που λένε όταν είχε γίνει και με το μνημόνιο και είχαμε συναντηθεί τότε με τον κύριο Καρόνη και με την παρέα του στο μείον 2 του Χίλτον και μας λέγανε ότι στην Ελλάδα τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης και αυτοαπασχόλησης είναι πολύ ψηλά. Προτιμούμε να έχουμε ανθρώπους που είναι στο νίκη και ανθρώπους που δουλεύουν μισθωτοί για να εισπράττουμε αμέσως τους φόρους και να μην τους κυνηγάμε. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η απουσία ελεγκτικών μηχανισμών οδηγεί στο να παίρνουμε με οριζόντιο τρόπο λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους. Πιο τοξική και ταξική επιλογή από αυτή που κάνει αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ξαναπεράσει. Ο νόμος Κατρούγκαλ μπροστά του είναι peanuts. Δεν είχαν τέτοιου είδους επιδρομή στα μεσαία εισοδήματα σαν και αυτή που κάνει το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη. Γιατί το κάνει αυτό, ρωτάω? Για να μειώσει την αυτοαπασχόληση. Γιατί την ίδια στιγμή δεν φορολογεί τις εταιρείες. Αν έχω εταιρεία, δεν φορολογούμε. Αν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, φορολογούμε τεκμαρτά. Η εταιρεία περνάει κέρδη ζημίες η δικηγορική. Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν το έχει αυτό. Άρα σου λέει πήγαινε στην εταιρεία για να μπορώ να γίνει μισθωτός, γίνε με μπλοκάκι, γιατί το μπλοκάκι το εξαιρεί από το τεκμήριο, πήγαινε γίνε με μπλοκάκι για να σου εισπράττω το φόρο στην πηγή. Σας θυμίζω, μάλιστα, για να το πούμε και στους τηλεθεατές σας, ότι οι δικηγόροι ειδικότερα είναι μια κατηγορία που πέρσι έδωσε 30 εκατομμύρια προκαταβολή από τα γραμμάτια. Έτσι είναι αυτό. 48 εκατομμύρια ΦΠΑ. Και 42 εκατομμύρια ΕΦΚΑ στην πηγή. Όχι να περιμένουν ένα χρόνο να τα πάρουν μετά. Στην πηγή. Εκεί που κόβει το γραμμάτιο. Τη μέρα εκείνη φορολογούμε. Εκεί που κόβει το γραμμάτιο. Έτσι. Και τόσο καιρό, αντί να αυξήσει τα γραμμάτια των τραπεζών και των γραμμάτων που είναι 60 ευρώ για να βάλει μια διαταγή πληρωμής, την ίδια στιγμή που λένε στον γιατρό ότι είναι 10 ευρώ η επίσκεψη και δεν την κάνουν 30 και 40 για να αναγκαστεί ο γιατρός να κόψει για 30 και όχι να κόψει για 10. Την ίδια στιγμή που το κρατικό τιμολόγιο είναι 10, του λέει εσύ παίρνεις 50. Τον θεωρεί φοροφυγά. Ενώ το ίδιο το κράτος του έχει πει ότι είναι 10. Το γραμμάτιο προείσπραξη στο μονομελές είναι 117. Δεν το κάνει 200 για να τα πάρει στην πηγή, αλλά τον φορολογεί σαν κλέφτη. Έτσι. Γιατί θέλει να στοχοποιήσει, να δημιουργήσει κοινωνικό αταβισμό, να βάλει τους μισθωτούς σε τσακώνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να περάσει και αυτή τη στιγμή η καθυπόταξη και της μεσαίας τάξης. Την εργατική τάξη την έχουν τελειώσει με τα τελευταία νομοσχέδια Χατζηδάκη, Άδωνη, Γεωργιάδη. Τώρα θα πάνε να καθυποτάξουν και τη μεσαία τάξη. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό ζούμε. Ζούμε την εξόντωση των μικρομεσαίων. Με τη συνδρομή των συστημικών μέσων ενημέρωσης, της στοχευμένης προπαγάνδας, των παπαγαλακίων που βγαίνουν και διαφόρων χρήσιμων ηλίθιων, οι οποίοι βγαίνουν και στηρίζουν από τους διάφορους κοινωνικούς χώρους αυτές τις συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι θα κάνετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, ως πρόεδρος του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας? Δεν θα σταματήσουμε, όπως κάναμε και με τον κύριο Κατρούγκαλο, θα κάνουμε και με τον κύριο Χατζηδάκη. Όσο παίρνει, θα εξαντλήσουμε όσα μέσα πάλι έχουμε, χωρίς να χτυπάμε και να πυροβολούμε τα πόδια μας. Θα μείνουμε ζωντανοί στον αγώνα και θα συνεχίσουμε να πολεμάμε αυτούς με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο στέρος το κάναμε και με τον κύριο Κατρούγκαλο. Σας θυμίζω, ο νόμος Κατρούγκαλου πέρασε, εφαρμόστηκε 2 χρόνια, έπεσε στα δικαστήρια, γιατί είχε μια λογική την οποία την αντιγράφει ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς τον νομικού συμβούλου δεν έχει. Λέει ότι πρέπει να φορολογούμαστε με βάση το εισόδημα εργαζομένων. Δηλαδή, 14 μισθούς, ο ελεύθερος επαγγελματής δεν έχει 14. Πολλο μάλλον οι δικηγόροι, ξέρετε, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύουν, έτσι. Πείτε το αυτό, έτσι.
χωρίς να δηλώνει τις ασφαλιστικές συνδρομές στα έξοδά μας, μας φορολογεί στο τζίρο, δηλαδή εγώ δεν έχω έξοδα, δεν πληρώνω 3.900 το χρόνο ασφαλιστικές φορές, ενώ ο εργαζόμενος του αφαιρεί από το μεικτό εισόδημα το τζίρο και τον έχει στο φορολόγητο μέχρι τις 9.000. Εμένα με φορολογεί από τον πρώτο ευρώ, δεν μου εκπίπτει ο Χατζηδάκης τις ασφαλιστικές μου εισφορές, μου βάζει να πληρώνω επί 14 και μου βάζει τριετίες. Την ίδια στιγμή εγώ δεν παίρνω νυχτερινά, δεν παίρνω Κυριακές και δεν παίρνω αργίες. Δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, οι δικηγόροι, οι νέοι δικηγόροι στα γραφεία. 7 μέρες τη βδομάδα. Μα και εμείς που δεν είμαστε νέοι δικηγόροι. 7 μέρες τη βδομάδα. Δεν δουλεύουμε στο σπίτι το Σάββατο. Δεν δουλεύουμε την Κυριακή. Δεν δουλεύουμε τις γιορτές. Έτσι. Γιατί πληρωνόμαστε υπερορίες νυχτερινά και Σάββατα εμείς. Λοιπόν, δεν θέλει να φορολογήσει τα να πάρει λίγα από τους πολλούς, γιατί πιο πολλοί είναι φίλοι του. Κομματικοί του φίλοι και με αυτούς τρώει και πίνει το βράδυ. Ή τρώει και πίνει το βράδυ στα σταβέρνες και στα πολυτελεία εστιατόρια. Με τους μικρούς δικηγόρους που δουλεύουν στα δικηγορικά γραφεία από το πρωί μέχρι το βράδυ για 800 και 900 ευρώ. Για το ξέρετε κύριε Παναγιώτοπουλε, για τόσα δουλεύουν οι συναδελφοί μου σε δικηγορικά γραφεία. Ήλιο με ήλιο. Δουλεύουν με 10 λεπτά στην τράπεζα τη θετική δήλωση τρίτου και με 20 λεπτά την αρνητική δήλωση τρίτου. Καταλαβαίνετε για συνθήκες γαλέρας. Και αυτούς θεωρεί χωροφυγάδες. Αντί να πάει να κάνει ελέγχους αυτούς που ξέρετε τι έχουν τα πλεονάσματα. Αλλά δεν θέλει, γιατί αυτή είναι η κομματική εκλεκτή. Οι φίλοι του και οι γνωστοί του. Οι κύριοι που στηρίζουν τις κομματικές επιλογές. Οι χρηματοδότες και αυτοί που στηρίζουν τους κομματικούς μηχανισμούς. Μάλιστα. Σαφής, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Σαφής. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και που δώσετε να μιλήσω. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Ήταν ο πρόεδρος του Δικαιωρικού Συλλόγου Αθηνών, του πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, Δημήτριος Βερβεσός, ο οποίος ως πρόεδρος είναι και συντονιστής των δικαιωρικών συλλόγων όλης της χώρας. Κυρίες και κύριοι, αυτά που είπε δεν είναι συντεχνιακά. Αυτά αφορούν το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ξαναλέω, ζούμε στην Ελλάδα κάτι το οποίο δεν το ζούμε μόνο τώρα, το ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Μία συστηματική προσπάθεια εξόντωσης των μικρομεσαίων που στην Ελλάδα είναι πολλοί και αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής κοινωνίας προς όφελος των μεγάλων μεγεθών.